Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε οι προετοιμασίες για την Αμερική. Ελάτε για την ακριβή αμέσως να σας δείξω τι κάνω αυτή τη στιγμή. Διότι δεν σας το είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο και σας το είχα υποσχεθεί. Κάθομαι εδώ κάτω στο δωμάτιό μου, διότι θέλω να προετοιμαστώ, να οργανωθώ, να φτιάξω βαλίτσα, να δω τι χρειάζομαι να πάρω μαζί μου, να δω τι πρέπει να κάνω πριν φύγω για το ταξίδι. Και θέλω να οργανώσω τα κοσμήματά μου μαζί σας. Σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο σύνχολ αυτές τις θήκες που αγόρασα για τα κοσμήματα. Κοιτάξτε, πήρα αυτές τις 4 θήκες, είναι 4 ξεχωριστές θήκες, δεν είναι ενωμένες. Και θα βάλω μέσα όλα μου τα κοσμήματα, θα τα οργανώσω όμορφα και θα διαλέξουμε κιόλας ποια κοσμήματα θα έρθουν μαζί μας στο ταξίδι. Αυτά όλα λοιπόν είναι τα κοσμήματά μου. Εδώ θα βάλω όλα μου τα κολλέ. Η αλυσίδα από αυτό το κολλέ έχει σκουριάσει και το αγόρασα από το ΣΥΝ νομίζω τον Ιούνιο. Άλλα κολλιά μου κρατάνε και κοσμήματα γενικότερα πάρα πολύ καιρό και άλλα καθόλου. Αυτό το κολλιέ το έχω πάνω από χρόνο, αυτό το κολλιέ πάλι σίγουρα 2 χρόνια και είναι και τα δύο H&M και ΣΥΝ, αλλά έχουν μεγάλη διάρκεια, άλλοι όχι τόσο. Επομένως θέλω να βγάλω την αλυσίδα και θα βάλω μια άλλη αλυσίδα που έχω στη θέση του, διότι είναι κρίμα, λατρεύω την καρδούλα. Ορίστε, σαν καινούριο. Νομίζω αρκετά κοσμήματα για αυτή τη θεκούλα, τη βάζω εδώ. Εδώ, στη μεγάλη θήκη θα βάλω τα βραχιόλια και να τα γεμίσουμε με κολλιέ. Αυτό ίσως εδώ, ο σταυρός μου εδώ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε σκουλαρίκια και εδώ δαχτυλίδια. Ήθελα πάντα να έχω μία όμορφα οργανωμένη συλλογή κοσμημάτων. Προσπαθώ να τα βάζω κάπως από τα μεγαλύτερα στα μικρότερα, να έχει κάποιο είδους συνοχή. Όχι ακριβώς, αλλά στο περίπου. Αυτά τα 3 δαχτυλίδια δεν τα φοράω, μου τα είχε δώσει η μητέρα μου όμως. Τα βάζω σε μια θέση στην αρχή, αλλά μετά τα ξαναφτιάχνω μέχρι να φτάσω σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έχω πολλά μαργαριτάρια, τα οποία μπορώ να τα βάλω εδώ, από τα μεγαλύτερα μεγέθη στα μικρότερα. Ορίστε το τελικό αποτέλεσμα, είμαι τόσο ευχαριστημένη, πραγματικά είναι game changer. Αν αγαπάτε τα κοσμήματα, πρέπει και εσείς σίγουρα να αγοράσετε αυτές τις θήκες. Δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά εφόσον έχουμε ωραία οργανωμένα στις δουλάπες μας τα ρούχα, γιατί να μην έχουμε και τα κοσμήματά μας. Μικρή διάβαζα το 17, το Teen Vogue και ονειρευόμουν να είχα και εγώ τέτοια συλλογή από κοσμήματα. Επίσης έβλεπα όλες τις Αμερικάνες YouTubers, οι οποίες τότε το 10, 11, 12 λεγόντουσαν Beauty Gurus. Δεν υπήρχε ο όρος YouTuber, Vlogger, Creator. Έκανα λοιπόν τις πιο απίστευτες συλλογές από καλλιντικά, συλλογές από κοσμήματα, ρούχα, room tours. Ήταν άλλες εποχές, οπότε τώρα κάνω satisfy αυτή την εφηβική μου επιθυμία. Στην Αμερική να σας δείξω. Δεν θέλω να πάρω πολλά γιατί θα κάνουμε ψώνια, αλλά χρειάζομαι τα βασικά μου κοσμήματα. Είχα αγοράσει λοιπόν αυτή τη θήκη για όταν ταξιδεύεις, για τα κοσμήματά σου. Δεν είναι υπέροχη. Θα βάλω μέσα αυτά τα σκουλαρίκια, τα καθημερινά μου δαχτυλίδια, αν και αυτά θα τα φοράω στο αεροπλάνο, τουλάχιστον αυτά τα πολύ βασικά. Και αυτό το οποίο δεν χωράει πάρα πολύ καλά, μπορώ να το βάλω σε αυτή τη θήκη. Μπορώ να πάρω το σταυρό μου, τον φοράω συνέχεια. Εννοείται πως θα πάρω αυτό το κολλιέ, το φοράω πάλι συνέχεια. Να το πάρω και αυτό θα το πάρω. Από σκουλαρίκια συνήθως φοράω αυτά ή τους κρίκους μου ή αυτούς τους κρίκους ή αυτούς τους κρίκους ή τα μαργαριταράκια, μισό. Θα πάρω και αυτό το κολλιέ και είναι έτοιμο. Δεν είναι τέλειο? Κρίκι, σκουλαρίκια, μαργαριταράκια, δαχτυλίδια, δαχτυλίδι και σταυρός, κολλιέ, κολλιέ, σκουλαρίκια και κολλιέ. Δεν μπορώ να βγάλω από το σπίτι χωρίς τα δαχτυλίδια μου. Νιώθω κενή. Καλά, το βραχιόλι δεν το συζητώ, δεν το βγάζω από πάνω μου. Λοιπόν, θέλω να κάνω back στο άνω χείλος μου. Α, μου έμειναν μόνο 2. Και θέλω να βάλω και τα φρύδια μου. Ένα mini glow up για να είμαι έτοιμη, να μην χρειάζεται να τα κάνω αυτά στην Αμερική. Θα πάω να φτιάξω και τα νύχια μου μεθαύριο. Σκέφτομαι να κάνω αυτά, τα οποία τα είχα ξανακάνει και επειδή είναι νομίζω το αγαπημένο μου σχέδιο που έχω κάνει ποτέ σε νύχια. Αχ, τι κάνω, πρέπει να βγάλω πρώτα το foundation μου. Είναι που λέτε τα αγαπημένα μου νύχια που έχω κάνει ποτέ, οπότε θέλω να τα κάνω για την Αμερική. Θα το παίξουμε safe, θα κάνουμε κάτι που ξέρω ήδη μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να είμαι ο καλύτερος μου εαυτός εκεί. Το ζεσταίνω λίγο τρίβοντας το με τα χέρια μου, μετά το κόβω στη μέση. Όταν πήγαινα στο Λύκειο έκανα λέιζερ στο αναχείλος. Έκανα πολλές συνεδρίες και όντως δούλευε, αλλά μετά παρατήρησα ότι ξαναέβγαιναν τρίχες. Και δεν είχε νόημα να ξοδεύω χρήματα, εφόσον τις βγάζω πάρα πολύ εύκολα μόνη μου. Και είναι πολύ λίγες, είναι και ξανθές. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός τι θα κάνει με τις τρίχες του, αν θέλει να τις βγάλει, αν θέλει να τις κρατήσει, αν θέλει να αφήσει λίγες. Μιλάω για όλα τα σημεία του σώματος, ό,τι θέλει κάνει και με ποιον τρόπο θέλει να τις βγάλει. Και το αναχείλος μου χρειάστηκε να ξαναπεράσει τα σημεία, διότι
γιατί κοιτούσα την κάμερα, όχι τον καθρέφτη και δεν έβλεπα τι έκανα. Όσον αφορά τα φρύδια μου, πάλι τα περιποιούμαι μόνη μου. Χρησιμοποιώ αυτά τα τρία πράγματα. Ένα βουρτσάκι ώστε να χτενίζω τα φρύδια προς τα πάνω. Ένα τσιμπιδάκι το οποίο είναι λεπτό, με βολεύει περισσότερο. Και ένα ψαλίδι για να κόβω ελάχιστα τα φρύδια έτσι εδώ πάνω. Θα τα βγάλω καλύτερα όταν αφαιρέσω το μακιγιάζ μου, αλλά τα καθαρίζω από κάτω, μετά τα καθαρίζω από πάνω. Μετά τα καθαρίζω στη μέση, τα χτενίζω. Ένα γρήγορο tutorial για εσάς. Μετά τα κόβω έτσι λίγο εδώ πάνω, όσο χρειάζεται. Και μετά ξαναπαίρνω το τσιμπιδάκι και εφόσον ήδη τα έχω καθαρίσει από πάνω και από κάτω, βγάζω ό,τι έξτρα τρίχες θεωρώ ότι δεν χρειάζονται, ότι χαλάνε το σχήμα μου. Έτοιμα και τα νύχια. Έκανα κάτι κλασικό, απλό, φρέσκο. Είναι γαλλικό μανικιούρ με ένα μικρό twist. Έχει αυτά τα λουλουδάκια στα δύο δάχτυλα. Το είχα ξανακάνει το συγκεκριμένο σχέδιο και επειδή νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου, είπα να το ξανακάνω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να πακετάρουμε τη βαλίτσα για Αμερική. Έβγαλα κιόλας έστα. Για να ταξιδέψεις στην Αμερική χρειάζεσαι έστα. Διαφορετικά δεν μπορείς να μπεις μέσα στη χώρα. Με την έστα δεν μπορείς να δουλέψεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στην Αμερική με την έστα και να βρεις κάποια δουλειά. Απαγορεύεται. Χρειάζεσαι βίζα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αν θέλεις απλά να επισκεφτείς τη χώρα μέχρι 3 μήνες, έχεις το δικαίωμα να μείνεις στην Αμερική μέχρι και 90 ημέρες, χρειάζεσαι την ΕΣΤΑ. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία να τη βγάλεις. Απλά μπαίνεις στο official website, δημιουργείς την αίτησή σου, συμπληρώνεις όλες τις πληροφορίες, σου παίρνει περίπου 5 λεπτά, δεν είναι τίποτα. Η πληρωμή νομίζω είναι 21 δολάρια. Κάνεις την πληρωμή και μετά περιμένεις μέχρι να σου έρθει το email για να σου πει πως η ΕΣΤΑ σου έγινε approved, εγκρίθηκε. Η έγκριση μου ήρθε μετά από μερικές ώρες, δεν είναι κάτι. Οπότε το έχω και αυτό το χαρτί. Επίσης πρέπει να είσαι εμβολιασμένος αν θέλεις να ταξιδέψεις στην Αμερική. Το έχω και αυτό το χαρτί. Ευτυχώς το έχουμε κάνει μαζί. Τον Μάιο! Ελάτε εδώ. Εδώ φυλάω όλες μου τις μπλούζες. Όπως βλέπετε δεν είναι πολλές. Οι περισσότερες είναι καλοκαιρινές. Έχω και μερικά ρούχα τα οποία μπορώ να πάρω μαζί μου. Και εδώ έχω όλα μου τα παντελόνια, παύλα φούστες. Κάποιος με ρώτησε στο προηγούμενο βίντεο, επειδή σας είπα να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια ό,τι ερωτήσεις έχετε για εμένα για την Αμερική. Κάποιος με ρώτησε γιατί μιλάω στον πληθυντικό, γιατί λες ότι θα μένουμε σε ένα Airbnb. Αρκετές φορές μιλάω στον πληθυντικό, συνήθως πάντα μιλάω στον πληθυντικό, διότι εννοώ και εσάς, ότι πάντα σας παίρνω εσάς μαζί μου. Εννοείται πως θα είμαι ολομόναχη, δηλαδή physically θα είμαι μόνη μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ θα βάλουμε όλα τα ρούχα και εδώ θα βάλουμε παπούτσια από πίσω. Μέσα σε αυτή τη θήκη θα βάλουμε καλλυντικά, προϊόντα για τα μαλλιά. Από ρούχα θα πάρω πρώτα απ' όλα αυτό το κορμάκι, το οποίο είναι από το Zara, και το nude κορμάκι. Θα πάρω και πουκάμισο. Τα ρούχα μου τα διπλώνω έτσι γιατί θα κερδίσουν χώρο στη βαλίτσα. Όλα μου τα ρούχα εννοείται πως θα τα σιδερώσω. Αυτά ήταν από μπλούζες, σας είπα δεν έχω τίποτα. Θα πάμε για ψώνια στη Νέα Υόρκη. Από πουλοβεράκια έχω αυτό εδώ, το οποίο δυστυχώς είναι και αμάνικο, αλλά δεν πειράζει. Έχω όμως και, να το πουλοβεράκι του αεροδρομίου. Με αυτό λογικά θα ταξιδέψω, κλασικά. Από παντελόνια τώρα. Εννοείται πως θα πάρουμε αυτό το παντελόνι. Έχω το ίδιο και σε μαύρο, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να το πάρω μαζί μου. Διότι σίγουρα θα βάλω πολλά και όμορφα ρούχα από εκεί, οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα να παίρνει χώρο στη βαλίτσα. Έχω μόνο μία φόρμα, την οποία μπορώ να τη χρησιμοποιώ ως πιτζάμα. Δεν έχω μακριά πιτζάμα ή άλλη μακριά φόρμα για να φοράω για τον ύπνο. Μπορώ στο αεροπλάνο να φορέσω αυτό το παντελόνι και να έχω τη φόρμα για την πρώτη νύχτα στη Νέα Υόρκη. Μετά να πάω για ψωμιά την επόμενη μέρα. Και να αγοράσω και πιτζάμες και πράγματα. Αν και την πρώτη μέρα θα είμαι τόσο κουρασμένη, δεν ξέρω αν θα έχω τη δύναμη να πάω για ψώνια. Εννοείται πως θα πάρω αυτή τη φούστα, η οποία είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος και μου θυμίζει πάρα πολύ κάτι το οποίο θα φορούσαν τα New York Girlies. Α, μπορώ να πάρω μαζί μου και το satin shorts. Καλά, εννοείται πως θα πάρω μαζί μου αυτή την καινούργια φούστα, ανυπομονώ να τη φορέσω. Έχω αυτή την καφέ φούστα, είναι καλή ιδέα να πάρω μαζί μου. Ωραία, για να δούμε τα πανωφόρια τώρα. Θα πάρω σίγουρα μαζί μου αυτό το λευκό tweed πανωφόρι, το οποίο το είχα αγοράσει από το Zara τώρα τον Αύγουστο. Είμαι τόσο κουρασμένη πραγματικά, χθες πήγα στο Jumbo, γύρισα κατά τις 4 πίσω στο σπίτι και δεν είχα καθόλου ενέργεια, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Πονούσα όλο μου το σώμα, έπεσα για ύπνο και δεν μπορούσα να κουνηθώ σήμερα.
σήμερα το πρωί πάλι ξύπνησα κουρασμένη. Δεν ξέρω με τι ενέργεια θα πάω στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να κοιμηθώ πάρα πολύ καλά τις επόμενες ημέρες. Αυτός δηλαδή ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ψηλό αγχωνόμουν για το ταξίδι. Επειδή γενικότερα σαν άνθρωπος δεν έχω και τη μεγαλύτερη ενέργεια. Και θα είμαι και μόνη μου. Λοιπόν, θα πάρω εννοείται και αυτό το πανοφόρι μαζί μου. Α, έχω και αυτό το φόρεμα το οποίο θα μπορούσα να πάρω. Τι λέτε? Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Το έχω φορέσει μόνο μία φορά στα γενέθλιά μου το 2020. Έχω και γενέθλια πάρα πολύ σύντομα. Για εσάς μπορεί να είναι την επόμενη μέρα. Δεν είμαι σίγουρη πότε θα ανέβει το βίντεο, αλλά 3 Οκτωβρίου έχω γενέθλια. Θα είμαι λοιπόν στη Νέα Υόρκη, θα τα περάσουμε εκεί. Τώρα από τσάντες. Πρώτα απ' όλα θα πάρω σίγουρα αυτή τη τσάντα. Περισσότερο διότι είναι αρκετά μεγάλη και χωράει την κάμερα μου μέσα και τον μικρό τρίποδα που έχω για την κάμερα. Να τον αυτό εδώ. Και μετά θέλω να πάρω σίγουρα αυτή την τσάντα. Ήταν της γιαγιάς μου. Αυτό να το βάλω στη τσάντα μου μέσα. Από θήκες για κινητό θα πάρω αυτή τη θήκη, απλή και κλάση. Να πάρω και στέκες. Αυτή είναι πανέμορφη. Την αγαπώ και μετά έχω αυτές τις 3 στέκες. Επιβάλλεται νομίζω να πάρω στέκα. Αχ, και αυτό. Κάποιος στο Instagram μου έστειλε μήνυμα και μου είπε να πάρω μαζί μου το πολύ μπριζό, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αγοράσω κι άλλους τέτοιους αντάπτορες. Να έχω αυτόν τον αντάπτορα να τον βάλω στην μπρίζα στον τοίχο. Και μετά πάνω σε αυτόν τον αντάπτορα να βάλω το πολύ μπριζό. Και έτσι θα μπορώ να βάλω πάνω 1, 2, 3, 4 συσκευές. Πανέξυπνη ιδέα, διότι με έναν μόνο αντάπτορα δεν θα τα βγάζα πέρα. Από παπούτσια θα πάρω μαζί μου αυτές τις γόβες, τις χρειαζόμαστε για going out. Τις παντόφλες για μέσα στο σπίτι. Αυτά τα αθλητικά τα οποία θα τα φορά και στο δρόμιο και μάλιστα έχω αυτά τα υγρομαντιλάκια τα οποία τα αγόρασα από το Aldo μαζί με αυτή την αγορά. Είναι για να καθαρίζει τα παπούτσια σου, ιδίως τα λευκά παπούτσια τα οποία βρωμίζουν πάρα πολύ εύκολα. Και μάλιστα, επειδή τους έκανα και αυτή την ερώτηση, όταν ανοίξει αυτό το πακετάκι, διαρκεί για πάρα πολύ καιρό, δεν στεγνώνουν τα υγρομάντιλα. Θα το πάρω και αυτό λοιπόν μαζί μου και μάλιστα μου είπαν ότι το ένα υγρομάντιλο μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, βάζεις πίσω στο πακετάκι και το ξαναχρησιμοποιείς. Οπότε κάθε φορά που φοράς τα παπούτσια σου, όταν γυρνάς πίσω στο σπίτι, τα καθαρίζεις λίγο με ένα υγρομάντιλο και έτσι τα κρατάς καθαρά. Τέλος έχω και αυτά τα loafers τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω μαζί μου, αλλά δεν είναι καθόλου αναπαυτικά, με πονάνε κάθε φορά που τα φοράω, μετά γεμίζω πληγές και φοράω και τσιρότα. Οπότε μπορώ να βάλω σε loafers ή μπαλαρίνες από την Αμερική, διότι σίγουρα τις χρειάζομαι και ξέρω ότι θα τα φοράω συνέχεια, πολύ περισσότερο από τα αθλητικά. Ελάτε μέσα στο μπάνιο. Αγόρασα για το ταξίδι μου για την Αμερική αυτό το mini travel size νερό καθαρισμού. Εννοείται πως θα πάρουμε μαζί μας Ξοζάλ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Panadol. Μετά θα πάρω μαζί μου το άλλο nasal spray, το Otrivin. Αυτά τα δειγματάκια ακόμα τα έχω. Δεν έχω πάει και σε κανένα έτσι μεγάλο ταξίδι για να χρησιμοποιήσω αρκετά. Μπορώ να τα πάρω μαζί μου, ίσως ένα-δύο για τις πρώτες μέρες, διότι σίγουρα θα θέλω να αγοράσω self-care προϊόντα από την Αμερική. Τα υγρομάντιλα. Ένα ξηραφάκι. Να, μου είχε μείνει μόνο ένα από το προηγούμενο πακέτο, οπότε θα το πάρουμε αυτό. Οδοντόκρεμα θα πάρω και οδοντόβουρτσα. Αχ, και τα χαρτομάντιλα. Ας βγάλω ένα πακέτο. Θα πάρω τους μικρούς δίσκους δεμακιγιάζ. Έχω εδώ πίσω και μάσκες. Α, είχα αγοράσει και χανζαπλάστη για το ταξίδι μου. Μπράβο, και τα λαστιχάκια. Α, έχω και μία μικρή κρέμα, διότι για το σώμα δηλαδή αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Κρέμα χεριών, θα πάρω αυτή να έχω μέσα στη τσάντα μου. Από εδώ μετά δεν παίρνω κάτι. Τα δειγματάκια τα έχω. Αν τα έχω φέρει μαζί μου στην Κύπρο, πρέπει να είναι σε μία από αυτές τις δύο τσάντες. Διότι μέσα στο μπάνιο δεν τα βλέπω. Όχι, τελικά δεν τα έχω φέρει μαζί μου στην Κύπρο και ήμουν σίγουρη, αλλά τελικά μάλλον τα άφησα στην Εμέλεια. Δεν πειράζει, θα πάρουμε body mist της Victoria's Secret από την Αμερική και μπορεί να πάρω ίσως ένα mini size άρωμα από το Sephora εκεί. Να δοκιμάσω και κάτι καινούριο. Υπάρχουν μερικά αρώματα τα οποία έχω βάλει στο μάτι και θα ήθελα πάρα πολύ να τα δοκιμάσω. Ωραία, το έχουμε. Από μαλλιά. Θα πάρω μαζί μου τις τρέσες και αυτή την κρέμα, η οποία είναι σε πιο μικρό μέγεθος και θα μας βολέψει. Αποκαλυπτικά θα πάρω μόνο τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, λίγα και καλά. Foundation, concealer, πούδρα, rouge, bronzer. Μετά από εδώ, μολύβι φρυδιών, μασκάρα για τα χείλη 1, 2, 3. Αυτό είναι beige eyeliner. Και μετά 1-2 πινέλα τα οποία χρησιμοποιώ για το ρουζ, για την πούδρα, για τον bronzer. Ευτυχώς και πολλά από τα βασικά μου καλλιτικά τα οποία χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση μου τελειώνουν. Επίτηδες δεν τα έχω αγοράσει ακόμα από εδώ. Κάνω υπομονή να τα πάρουμε από την Αμερική Target, Ulta. Θα πάμε σε όλα αυτά τα ωραία καταστήματα της Αμερικής. Α, και να σας δείξω. Καλά, θα πάρω και τους τρίποδες μαζί μου, αλλά έχω και αυτά τα clickers τα οποία τα χρησιμοποιείς για να βγάζεις φωτογραφίες μόνη σου με το κινητό. Συνδέονται με Bluetooth με το iPhone. Έτοιμη. Γυαλιά,
Οράσιος θα πάρω μαζί μου. Γυαλιά τώρα για τον ήλιο δεν τα φορά, οπότε δεν έχει νόημα να πάρουμε. Θα μπορούσα να πάρω μαζί μου βέβαια και μία τέτοια κορδέλα. Τι λέτε? Αυτή τη φορά θα βάλω και στη βαλίτσα ριζογκοφρέτες, διότι την προηγούμενη φορά δεν είχα πάρει τίποτα μαζί μου και είχαμε νηστική και είχα κάνει ένα τρομερά κουραστικό ταξίδι. Θυμάμαι είχα φτάσει στη New Jersey και είχα βγει έξω στον δρόμο αργά το βράδυ μετά από όλη αυτή την κούραση, όλο αυτό το τρομερό ταξίδι που έκανα. Και έψαχνα να βρω ένα σούπερ μάρκετ που να πουλάει ριζογκοφρέτες. Περπατούσα έξω στον δρόμο και ένα 2 ώρο, δεν βρήκα τίποτα. Τελικά γύρισα πίσω στο σπίτι. Α, είχα βρει σίγουρα Diet Coke. Πραγματικά δεν ξέρω πώς τα είχα καταφέρει. Έψαχνα στο Google να βρω κάποιο σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ, αλλά εκείνη την πρώτη βραδιά μέσα στην κούραση, τόσο αργά το βράδυ που είχα φτάσει, δεν επικοινωνούσα, δεν μπορούσα να σκεφτώ καλά και δεν είχα μάλιστα και ίντερνετ. Θα τα βάλω λοιπόν τώρα όλα αυτά μέσα στην βαλίτσα. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και να είστε ενθουσιασμένοι να πάμε μαζί στο ταξίδι μας, να ξεκινήσουμε αυτές τις τρομερές εμπειρίες μαζί. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο από Αμερική. Να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram. Έρχεται και εκεί πάρα πολύ υλικό από Αμερική. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!